Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα μα ενημερώσει η Σοφία Φασουλάκη. Ναι, Λίνα, με τον Γιάννη Οικονόμου να σηκώνει του τόνου. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση σήμερα για το θέμα των υποκλεπών. Με τον Γιάννη Οικονόμου να κάνει μια αναφορά στο τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, αυτά τα τρία χρόνια διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για την ανεργία, τι εξαγωγέ, τι επενδύσει, τι συνεργασίε με τα ξένα πανεπιστήμια. Μία σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί, μία ε, ε, σειρά ε, θα έλεγα των ε, επιτευμάτων που έχουν επιτευθεί, των παρεμβάσεων που έχουν γίνει αυτά τα τρία χρόνια, Λίνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι δεν θα επιτρέψει η κυβέρνηση οι διχασμούς, δεν θα επιτρέψει να διακοπεί αυτή η επιτυχής, Πορεία της χώρας από α, κάποιους για να εξυπηρετηθούν, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα συμφέροντα του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπε ο Γιάννης Οικονόμου, στις συνεχείς ερωτήσεις που δέχτηκε για το θέμα των υποκλοπών. Η υπόθεση είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη, η οποία ελπίζουμε, είπε με νόημα Λίνα, να καλέσει όλους όσοι εμπλέκονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι απορίες. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο οικονόμου. Η κυβέρνηση, εκφράζοντας αυτήν ακριβώς την πλειοψηφία, δεν θα επιτρέψει νέους διχασμούς. Η Ελλάδα δεν αντέχει διχασμούς. Δεν θα επιτρέψει διχασμούς που επιχειρούνται προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του κυρίου Τσίπρα και μιας ομάδας ιδεολειπτικών τριγύρω του. Η απάντηση στο σχέδιό του να μα κρατήσουν εγατζωμένου πίσω, να σταματήσουν αυτή την κοσμογονία, είναι η θεσμικότητα. Όλα θα γίνουν όπω ακριβώ προβλέπουν οι θεσμοί.